δύο μεγάλα ευχαριστώ στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το ένα, γιατί στον αγώνα που κάναμε, όπως το ακούσατε, τα ακούσαν τα είπατε και οι προηγούμενοι, για τα σχολεία μας, για τα παιδιά μας. Για τα σχολεία, για τα παιδιά μας. Το κόμμα ξέραμε εμείς που ήταν οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδα, ήταν με τις υπερωτήσεις τους, με τον αγώνα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Γιάννη Τοδελή, τον συνάδελφό μου, κρατάγαμε μπροστά την πόρτα μαζί στο 9.14, 7 η ώρα το πρωί, για να μην ανοίξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν ανάσα για τους φορείς του εργάλου που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο αγώνας είναι από το 2019, είναι και προηγούμενα χρόνια, αλλά από το 2019 εμείς χτυπηθήκαμε αλίπητα από το σεισμό. Έχουν εφανερωθεί όλα τα προβλήματα, οι ανεπάρκειες, οι καταστροφές, οι υποχρηματοδοτήσεις, η έλλειψη συντήρηση. Των σχολείων μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. και Έχουμε αυτά τα προβλήματα με τα σχολεία. Για να μην λέμε τώρα αριθμού και μπερδεύουμε και τον Γενικό Γραμματέα, είναι πολλά τα σχολεία και δεν είναι μόνο αυτά εδώ τα προβλήματα. Και το δεύτερο, ευχαριστώ είναι που μας δώσατε το λόγο κάπου και εμεί πρέπει να τα πούμε, όχι για να κλάψουμε, γιατί το ότι έκλεισε η Γιούλα είναι το τελευταίο εργοστάσιο. Απέναντι, και εδώ ο χώρο ήταν εργοστάσιο. Και απέναντι από το Δημαρχείο εργοστάσιο ήταν το εργάλεο ήταν μια εργατογειτονιά που έσφιζε από ζωή. Οι γονεί μα ήταν εργάτε. Δουλεύανε σε αυτά τα εργοστάσια. Το τελευταίο εργοστάσιο που μα είχε απομείνει ήταν η Γιούλα. Τώρα κλείσανε και τη Γιούλα. Και η ανάπτυξη προχωράει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάμε για εκλογέ και δεν έχει συζητήσει κανένα σοβαρά τα χρυσά κουτάλια που μα όταν μπαίναμε μέσα όταν μας λέγανε ότι θα έχουμε μια κοινή αγορά για τα αγροτικά μας προϊόντα και εισάγουμε πορτοκάλια από την Ιταλία και έχουν απογειωθεί οι τιμές που εξάγαμε, κάναμε εξαγωγές γάλακτος και κρέατος και αυτή τη στιγμή είμαστε, κάνουμε εισαγωγές που τα εργοστάσια κλείσανε και η ανάπτυξη στο Εγάλιο, αφού δεν υπάρχει πλέον εργοστάσιο, το παιδί μου εμένα θα πάει σερβιτόρο. Όχι τίποτα ότι είναι κακό σερβιτόρος. Εγώ σερβιτόρο δούλευα όταν σπούδαζα. Δεν είναι κακό να δουλεύει. Λέω ότι το μοντέλο τη ανάπτυξη είναι αυτό. Το ένα λοιπόν έχει να κάνει με τα σχολεία μα. Τα σχολεία μα βρίσκονται σε κακό χάλι. Να, να, να βοηθήσει Είμαστε τυχεροί που όλοι οι σεισμοί που έχουν γίνει μα ε, μας έχουν χτυπήσει σε περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά και δεν έχουμε θύματα. Εμείς το πάμε και όπου βγει, ο λαός μας εννοώ, το έχουμε πληρώσει σκληρά. Τα τέμπη είναι αυτό ακριβώς. Πάμε και όπου βγει. Τα σχολεία όμως έχουν την ιδιαιτερότητα, έχουν 3.000 κόσμο μέσα. Μαζί με τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς, στο δικό μου το σχολείο το 5ο, είμαστε 45 άτομα μέσα, εργαζόμενοι μαζί με τις καθαρίστρες και με τον κόσμο, τον υπόλοιπο. Και έχουμε μέσα 320 παιδιά. Εάν το κτίριο αυτό, το οποίο δεν το έχει ελέγξει κανένα, έρχονται με τα χέρια στι τσέπε και κοιτάνε, λέει, εξωτερικά, χωρί να κοιτάξει μέσα τα σίδερα, τα τσιμέντα, πώ έχει συμπεριφερθεί το κτίριο σε όλου αυτού του σεισμού που έχουν γίνει. Και η προπτική μα, αυτά που μα λένε, είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Στο Δήμο δεν υπάρχουν ειδικευμένο προσωπικό. Επομένω, η, η, η προφύλαξη από το σεισμό, από τη φωτιά, από τα φυσικά φαινόμενα, είναι πάει για το ποτέ. Πάμε και όπου, όπου βγει. Το δεύτερο είναι αυτό το ένα το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι το περιεχόμενο της παιδείας. Τι παιδεία βγαίνει. Ο Πρωθυπουργός το είπε καθαρά. Ψυχτικοί σερβιτόρι. Μάγειροι, αυτά είναι. Δεν πιστεύω, λέει, στην ισότητα των ανθρώπων. Είναι κάποια περιοχ κάποιες περιοχές που είμαστε ε, χτυπημένοι από τη φύση. Γεννηθήκαμε, είχαμε την ατυχία να γεννηθούμε στο Περιστέρι, στο Εγάλιο, στο Χαϊδάρι, στην Νίκαια, στον Κοριδαλό, στις φτωχογειτονιές, γειτονιές που είναι κάτω από το ποτάμι. Τα άλλα τα παιδιά που είναι απτά τα πάνω, τα ποτάμι, που πηγαίνουν στα ιδιωτικά κολέγια με το νόμο τώρα, τα πτυχία θα είναι όλα αναγνωρισμένα, μια χαρά, πολτός όλα έτσι, να, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, να ανοίγουμε αγορέ, να ανοίγουμε όσο μπορούμε τι αγορέ. Θέλω να πω δηλαδή με απλά λόγια για να μην καθυστερώ και σα τρώω και τον χρόνο, τα πιο πολλά τα γνωρίζετε με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για το χτύπημα του συνδικαλισμού. Ξέρετε όλοι ότι είμαστε ο μοναδικό κλάδο που δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία, γιατί τι απεργίε μόλι τι κάνουμε. Την άλλη μέρα πάει και μα βγάλει παράνομε και καταχρηστικέ. Το τελευταίο του κυρίου Περακάκη, το κατόρθωμα ήταν ότι πήγε και έβγαλε και γιατί. Μια στάση βγάλαμε, στάση, για να εκφράσουμε την, τη διαμαρτυρία μα για τι εξετάσει πίζα. Γιατί αν κάτσω τώρα και σα εξηγήσω ότι είναι οι εξετάσει πίζα και τι θέλει να κάνει ο ΩΣΑ, θέλει να μα φορτώσει την ευθύνη για τη δικιά του αποτυχία, θέλουν να μετατρέψουν τα σχολεία σε σκληρό ταξικό συναγωνισμό για να μπορέσουν να ξεκόψουν, να μην έχεις καμία ελπίδα ποτέ. Ποτέ αυτή η τάξη που κυβέρνησε τον τόπο δεχόνεψε ότι τα παιδιά των εργατών, εμείς δηλαδή, γίναμε γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, καταφέραμε και σηκώσαμε λίγο το κεφαλάκι μας. Ποτέ δεν μας το συγχωρέσαν. Και τώρα που έχουν το πεδίο, έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κονδύλια, τη θεωρία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους παίζουν θέλουν να πάρουν τη ρεβάνση, να μας τα παιδιά τα δικά μας αυτά που είναι μέσα να μην έχουν καμία τύχη. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο. Δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει ότι θα σας τσακίσω. Το πάει σαλαμωτά, το πάει σιγά σιγά. Ένα από αυτά λοιπόν τα σχέδια ήταν για εξετάσει πίζα. Κάναμε λοιπόν μια-δύο ώρη στάση για να διαμαρτυρηθούμε. Και το, μας, την άλλη μέσα σε τρει ώρες μας την πήγανε και αυτοί ε, για να μας την βγάλουν παράνομη και καταχρηστική. Άρα λοιπόν συνδικά δύσκολο, απεργίες δύσκολο. Στάσει εργασία και αντίσταση δύσκολο. Επομένω, τι μας μένει, μας μένει εμεί δεν κάνουμε πίσω. Έχουμε περάσει δύσκολα, θα περάσουμε κι άλλα δύσκολα. Το κεφάλι ψηλά. Γιατί, Γιατί ο αγώνα δεν είναι για να πάρουμε κάτι. Το, τους μισθούς μας τους έχει τσακίσει. Ξέρετε όλοι ότι ο, ο πρωτοδιορίστος όταν μπει στην εκπαίδευση μπήνε με 730 ευρώ. Ένα διαράκι στο Ιγάλιο, μια καρσονιέρα στο εγάλο, έχει τέσσερα κατοστάρικα. Δηλαδή επ, επιμένει ο Υπουργό Παιδείας ότι ένας νεοδιορίστος άνθρωπος, ο οποίος για να πάει εκεί είναι το πιο μορφωμένο κομμάτι του δημοσίου. Έχουν από δύο-τρία μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δεύτερες σχολές, εξει αυτός ο άνθρωπος με 730 ευρώ θα μπορέσει να αγοράσει ρούχα, να φάει, να μορφωθεί, να αγοράσει βιβλία, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να πάει πλήρης και γεμάτος στο σχολείο για να κάνει μάθημα. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς δεν σκύβουμε το κεφάλι. Θα σημαδέψουμε καλά, ξέρουμε τι κάνουμε, στους αγώνες μαζί, ενωμένοι, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή εδώ την κατάσταση, γιατί δεν μας έχει χτυπήσει φυσικό φαινόμενο, είναι το μηχάνημα που μας κάνει έτσι. Μηχάνημα είναι, είναι ένα μηχάνημα, τσάκισε τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας και τώρα θέλει να τσακίσει εμάς και την καινούργια και τη γενιά που έρχεται. Ξανά ευχαριστώ που μας δώσατε το λόγο. Ένα ακόμα οι ελεύθεροι χώροι στο Ευάλω είναι σπάνιοι. Ετοιμάζουν να κόψουν τον παροτάδικο, να χτίσουν, υποτίθεται, ευρωφωνηπιακό σταθμό. Και θα γίνεται το εξή: Θα είναι ο εργολάβο, ο δουλεφταρά, δίπλα και θα φτιάχνει τον παιδικό σταθμό, και ακριβώ δίπλα θα είναι το κουφάρι του 17ου Δημοτικού Σχολείου το οποίο θα είναι κουφάρι στην πραγματικότητα, είναι όπως τα περιέγραψε η... από την Ένωση Γονέων, η κυρία Βυργινία. Θα είναι το... το ένα θα δουλεύει, υποτίθεται για να καλύψουμε τις ατσέπιας το μεράκι για τις ανάγκες των παιδιών του Εγάλου, ξέρετε, σκίζονται. Γι' αυτό είναι τα σχολεία μας πέντε χρόνια ρημαδιά. Κοντά στου αγώνε θα προχωρήσουμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι ψηλά, δεν γκρινιάζουμε. Απλώ πεισμώνουμε και οργιζόμαστε με αυτή την κατάσταση. Να είστε καλά.